να νιώμα, έλα. Κοιτάει, παιδί μου. Κοιτάει, είσαι λίγο καλά, κοιτάει. Ναι, φαίνομαι πεσμένη. Κοιτάει, αγαπητέ μου, κοιτάει. Θέλω να πάμε ψυχή να κάθομαι να μιλήσουμε. Εγώ πάω έτσι όπου βρω. Και πάει κάτω μου και βρω. Κοιτάει, στιγμή, κοιτάει. Δεν σε λέω καλά, αλήθεια, κάθισε. Σε πάει ωραία να καθόμαστε να μιλούμε. Κάτσε που είσαι. Έλα, πάει κοντά, κοιτάει. Δεν θέλω να είσαι αλλά. Και εγώ μην μιλήσω εγώ, αλλά. Εντάξει, προσπαθώ. Μερικές φορές νιώθω ότι με το. Εισαγωγικά λάω το χαρακτήρα μου. Κάποιοι αποπέρνονται λίγο. Μαζεύονται, φεύγουν από μακριά μου, κατάλαβε. Να μην το λέψεις. Εγώ για το ποιος θα έφυγε από μακριά σου. Με δίπλα σου, μ' αρέσει πολύ. Να σου πω, σαν άνθρωπος μ' αρέσει πάρα πολύ. Τις αγαπώ γιατί είσαι καλός άνθρωπος. Φαίνεται ότι είσαι καλός άνθρωπος. Ναι, είσαι καλός άνθρωπος. Τώρα μην είσαι αυτό το πράγμα. Μην σκέφτεσαι. Ζήστο, πέρασε καλά πάνω μέσα και άσε τα τι βλέπεις, τι βλέπεις. Τώρα το ζούμε. Απλά ίσως νιώθω ότι με τις φωνές μου και το ότι μιλάω συνέχεια ίσως να ενοχλούνται κάποιοι. Δεν ενοχλούνται καθόλου. Εγώ πάντως δεν έχω κανένα πρόβλημα. Με κάποια συγκεκριμένη και εγώ αρχίζω και νευριάζω που τι μου μουρίζει παιδί και δεν τη δέχομαι. Εντάξει. Αλλά μισθένα δεν έχω κανένα πρόβλημα, αγάπη μου. Κανένα. Αυτό ρε είναι το δύσκολο στο παιχνίδι. Ότι πρέπει να παραμείνει ο εαυτό σου ακόμα και αν ενοχλήσει του άλλου με τον χαρακτήρα. Εγώ, άνθρωπο, κάτι το λέω. Εγώ έτσι μπήκα έτσι θα βγω. Δεν κάνω εγώ να αλλάξω για κανένα λόγο. Όχι, δεν σου λέω ότι πρόκειται να αλλάξω. Απλά σου λέω ότι με προβληματίζει το γεγονό ότι ναι, άμα ήμουν κακιά. Να απομακρυνθείς, μην μου μιλάς. Αλλά τώρα επειδή ας πούμε είμαι λίγο πιο... Εσύ είσαι μαρκαλή, εσύ πάμε μέσα το πιο ήσυχο κορυφαίο μας είπαμε. Το πιο καλό μας. Αλλιώς δεν σου πλάκα. Είσαι πολύ ήσυχο παιδί. Εγώ από τη μέρα που πρέπει να ψήδα. Είμαι λίγο τρελοκομείο. Μα έτσι λέω εγώ ανθρώπου. Δεν θέλω εγώ να έχω τη μύτη σου φυλάκι να κάνω τι χαζού. Δεν μπορώ εγώ τι ανθρώπου. Τι μπουφιδε. Δεν ξέρω, απλά νιώθω ότι μερικοί άνθρωποι δεν μου δίνουν την ευκαιρία να με γνωρίσουν. Ή να τους γνωρίζεις. Και εγώ κάθε φορά το σύνδεμα το πράγμα του Άντια το λέω και λέω κάθε φορά δεν μου δίνει εμένα. Αλλά μετά δεν ασχολούμαι, ρε, όχι καθόλου. Κοίτα, ας πούμε, θα σου πω αντικειμενικά με τον Στέφανο. Δεν μπορώ να κάτσω να μιλήσω γιατί έχουμε μεγάλη διαφορά ηλικίας. Οπότε δεν ξέρω αν θα βρούμε κάτι κοινό να συζητήσουμε. Δεν σου λέω, μπορούμε να βρούμε πράγματα. Να κάτσω, όχι, να. Εγώ πιστεύω, ας πούμε, ότι ο Στέφανος είναι πιο κοντά με την Γιώτα. Επειδή είναι κοντά ηλικιακά και έχουν να συζητήσουν. Στέφανε, αυτό είναι δικό σου. Ποιο? Το μαγιό! Ναι, sorry, το ξέρω. Όχι, άκουσα, δεν είναι οχημένα. Είσαι συγχώρητο, δεν το ξέρω. Δεν είναι οχημένα. Για ποιο λόγο πιστεύεις ότι κάποιοι συγκάτοικοι σου δεν σου έδωσαν τη δυνατότητα να τους γνωρίσεις καλύτερα? Κοίτα, πιστεύω ότι επειδή έχω έναν δυναμικό χαρακτήρα, έναν περίεργο χαρακτήρα, δηλαδή μιλάω πολύ, φωνάζω δυνατά, θέλω να μιλάω σε πολλά πράγματα, να μην μένω απλά στη γωνία και να ακούω. Θέλω να μιλάω, ακόμα και ας μην με αφορά. Και κάποιοι άνθρωποι δεν είναι έτσι. Είναι λίγο πιο ήρεμοι, πιο καλ, πιο ήσυχοι και ίσως εγώ να είμαι ζαλούρα στα αυτιά τους. Ή μια προσωπικότητα που τους ενοχλεί. Γιατί είμαι loud άνθρωπος. Αυτό πιστεύω ότι πειράζει μερικούς.